Πολ, πότε ψήφισες για πρώτη φορά? Το 2004. Το 2004. Επειδή έχεις ζήσει λοιπόν αυτές τις προεκλογικές περιόδους, ποιο είναι το χαρακτηριστικό αυτής της περίοδου που τελειώνει σε λίγες μέρες? Ότι πρέπει να αλλάξει κάτι. Δηλαδή, έτσι πως ζούμε τη ζωή εδώ στην Αμερική τα τελευταία 4 χρόνια και πιστεύω στο πλανήτη, δεν μπορεί να συνεχίσει έτσι. Πρέπει να υπάρχει μια αλλαγή. Βλέπεις να υπάρχει κόντρα, ένταση, ο κόσμος μεταξύ τους, οι φίλοι του Τραμπ, οι φίλοι της Κάμαλα, υπάρχει διαφωνία, υπάρχει ένταση? Μεγάλη διαφορά, και αυτό είναι που στενοχωρεί με σαν άνθρωπος και πιστεύω όλοι μας, πρέπει να αλλάξει κάτι. Δηλαδή πρέπει να αφήσουμε αυτή τη σχέση που τραβάει τον κόσμο, που τους κάνει να, δηλαδή οι οικογένειες να μην μιλούνται, τις φάσερες, αυτά πρέπει να τελειώσουν, πρέπει να τα βάλουμε πίσω μας και να συνεχίσουμε σαν πολιτισμένος λαός. Το μεγαλύτερο πρόβλημα τώρα με την αν είσαι ικανοποιημένος ή όχι από την Κάμαλα Χάρις και τον Τζο Μπάιντεν, και ποιο είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα το οποίο αφήνουν φεύγοντας? Υπάρχουν αρκετά προβλήματα και δεν θα να πω είμαι αντίο κανένα ακόμα. Εγώ είμαι άνθρωπος που θέλω το σωστό και πιστεύω όλοι μας θέλουμε το σωστό. Όταν βλέπεις κάτι πράγματα που δεν πάνε σωστά, πρέπει να πεις έχουμε φτάσει σε ένα σημείο. Και εκεί πρέπει να πούμε με τα σύνερα, έχει μεγάλο πρόβλημα με τι έχει πει μέσα στη χώρα μας, έχει μεγάλο πρόβλημα και με την οικονομία και όλοι μας το έχουμε δει, ζούμε την καθημερινή ζωή. Δηλαδή και να κάνεις μισθό που πιστεύεις είναι καλό, δεν βγαίνεις πια. Έχει γίνει πολύ δύσκολη από μέρος της οικονομίας της Αμερικής. Και τρίτο, τα σχολεία και αυτά που δείχνουν στα παιδιά στο σχολείο. Ναι, έχει γίνει μεγάλο πρόβλημα. Αυτά που τα λέμε εδώ στην Αμερική, τα walk, αυτά πρέπει να τελειώσουν. Ως νέος πατέρας, γιατί είσαι ένας πατέρας τριών παιδιών. Σωστά. Έχεις κατά νου ότι υπάρχει πρόβλημα με τη woke agenda, ότι θέλουν να κάνουν πράγματα τα οποία δεν θεωρούμε ότι θα πρέπει να γίνουν? Και πάλι, ό,τι κάνει ο καθένας στο δικό του, μέσα στις πόρτες, μέσα στο σπίτι του, είναι δικό του θέμα. Όταν βγαίνουν μπροστά και μαθαίνουν και λένε ότι αυτό πρέπει να γίνει στα παιδιά, πρέπει να μάθουν, πρέπει να ζουν έτσι ζωή, δεν είναι σωστό και αυτό πρέπει να κοπεί. Και δεν ξέρω αν μπορείς να μας πεις τι θα ψηφίσεις και γιατί. Τραμπ, θα το πω άνετα. Τραμπ, και γιατί ψηφίσεις Τραμπ? Επειδή η ζωή πριν 4 χρόνια και ας έχουμε περάσει, όλος ο πλανήτης έχει περάσει αυτό το κορονοϊό, η ζωή και τότε ήταν πιο καλά από ό,τι ζούμε τώρα. Οπότε λοιπόν πιστεύεις ότι μπορεί να φέρει λύσεις? Πιστεύω ότι έχει το έχουμε ζήσει με αυτόν τον άνθρωπο. Και η Καμάλα, ας πούμε ότι θέλουμε, φαίνεται, μιλάει ωραία, εντάξει, καλή γυναίκα φαίνεται, αλλά αυτά που έχουν περάσει τα τελευταία 4 χρόνια, έτσι δεν μπορεί να συνεχίσει η ζωή εδώ. Δεν γίνεται. Ψήφισε εσύ, θα ψηφίσει? Δεν έχω ψηφίσει, πάω την Τρίτη και θα ψηφίσω τον Τραμπ πρωί. Ευχαριστώ πολύ. Και εγώ.